Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας επιστολή του κυρίου Γεωργιάδη, στην οποία ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μετά και την κατακραυγή των τελευταίων ημερών, παραδέχεται ότι είχε ήδη καταθέσει την παραίτησή του στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ δηλώνει ότι αυτή δεν έγινε αποδεκτή. Καταρχάς, να σημειώσω ότι αυτή η κίνηση, αν και ομολογείται καθυστερημένα, είναι καλοδεχούμενη. Όμως οφείλω ταυτόχρονα να πω ότι από μόνη της κατεδαφίζει και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των κυρίων Σαμαρά, Βενιζέλου και Λοβέρδου περί σκευωρίας. Οι πιέσεις εξάλλου που ασκούνται και από πρόσωπα του συντηρητικού χώρου για την παραίτηση του κυρίου Γεωργιάδη συνηγορούν υπέρ αυτού. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκανε δεκτή την εν λόγω παραίτηση δεν μπορεί παρά να σημαίνει ότι αναλαμβάνει ο ίδιος προσωπικά την ευθύνη για όλα όσα έχουν ήδη αποκαλυφθεί αλλά και για όσα πιθανόν να αποκαλυφθούν στο μέλλον. Η στάση του αυτή αποδεικνύει απολύτως ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι απλώς πιθανός σύμμαχος της Νοβάρτης, όπως η ίδια εταιρεία τον χαρακτήριζε το Φεβρουάριο του 2017, αλλά βρίσκεται προσωπικά στον πυρήνα του σκανδάλου και της προσπάθειας συγκάλυψής του. Είναι λοιπόν πάρα πολύ πιθανό ότι η υπόθεση Νοβάρτης θα αποδειχθεί θριαλίδα τόσο για τον ίδιο, όσο και για την ακροδεξιά ηγετική ομάδα που έχει συγκροτήσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της οικονομίας. Είναι πλέον δεδομένο και καθημερινά επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που ανακοινώνονται ότι η ελληνική οικονομία έχει περάσει σε μια φάση δυναμικής ανάπτυξης και επομένως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018. Σε συνέχεια του θετικού ρυθμού μεγέθυνσης που κατέγραψε η ελληνική οικονομία το 2017, που σημειωτέων ήταν ο ψηλότερος της τελευταίας δεκαετίας, μια σειρά από μεγέθη επιβεβαιώνουν ότι η ανάκαμψη στηρίζεται σε ισχυρά θεμέλια και αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρότερη ακόμα μεγέθυνση το 2018. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία σημειώνει για το Φεβρουάριο την υψηλότερη επίδοση από το 2007. Ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών για τη μεταποίηση, PMI, υπέδειξε την υψηλότερη επίδοση από το 2000. Ενώ στην απασχόληση, ακόμα και το δυσκολότερο παραδοσιακά δίμηνο του έτους, έκλεισε με θετικό ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων. Τέλος, θετικά αποτιμάται και η περαιτέρω μείωση της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών στον ELA κατά το τελευταίο δίμηνο. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων της τέταρτης αξιολόγησης και για την κατάθεση του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου, το οποίο θα εμπεριέχει τους βασικούς πολιτικούς στόχους για τη μεταμνημονιακή περίοδο και αναμένεται να παρουσιαστεί στο Eurogroup της 27ης Απριλίου. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και το πλαίσιο της εποπτείας της ελληνικής οικονομίας μετά τον Αύγουστο του 2018, που θα συζητηθούν στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου, όπως έχει δηλώσει και ο αρμόδιος επίτροπος κ. Μουσκοβισή. Στο ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να παίρνει διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες για τη διευθέτηση του προβλήματος και την εξασφάλιση της επιστροφής τους στη χώρα μας το συντομότερο δυνατόν. Για το θέμα αυτό και για τον προσδιορισμό των επόμενων βημάτων και πρωτοβουλειών, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Καμένο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όπως ενημέρωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Σκοτζιάς, το σχέδιο συμφωνίας έχει ήδη αποσταλεί στους γείτονές μας και πλέον αναμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. Το σχέδιο έχει συνταχθεί με βάση τις πάγιες διαπραγματευτικές θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, ήτι σύνθετη ονομασία που θα ισχύει έναντι όλων και για όλες τις χρήσεις, πράγμα που συνεπάγεται και την ανάγκη για τροποποίηση του συντάγματος στη γειτονική χώρα. Την 5η, 22 Μαρτίου το απόγευμα, εξάλλου, ο κ. Σκοτζιάς θα αναχωρήσει για την πόλη των Σκοπίων, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία, την αντιπολίτευση και αλβανικά κόμματα της γείτονας, ώστε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με σκοπό την εξέβρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης. Στις 30 Μαρτίου, τέλος, θα υπάρξει νέα συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στη Βιέννη με τον κ. Νίμιτς. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε Εκπρόσωπε, σε ό,τι αφορά το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, που φαίνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις γιατί έχουν οδηγηθεί στο δικαστήριο. Ο κύριος Σκοτζιάς εχθές. Δεν επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία από τον Έλληνα πρέσβη. Okay. Ο κύριος Σκοτζιάς εχθές μίλησε για παρέμβαση της Γερμανίδας και Γελαρίου, ενώ παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα και ο κύριος Πάγιατ, σύμφωνα με τα λεγόμενά του υπέρ των δύο. Μπορείτε να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα, καταρχήν, έχετε εικόνα η κυβέρνηση, τι είδους παρέμβαση ήταν αυτή της κυρίας Μέρκελ στον Τούρκο
Εξ όσων γνωρίζουμε, καταρχάς να σας πω σε σχέση με το πρώτο ζήτημα, επειδή σας είπα ότι δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους Έλληνες διπλωμάτες, από τον Έλληνα πρέσβη, δεν υπάρχει καμία μεταγωγή των Ελλήνων στρατιωτικών. Αντιθέτως, η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται και αναμένουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε και γνώση του κατηγορητηρίου για να δούμε και ποιες θα είναι οι σχετικές εξελίξεις στο θέμα της επιστροφής των δύο Ελλήνων αξιωματικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις από την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να σας πω ότι εξακολουθούμε να θεωρούμε το θέμα καταρχάς διμερές. Ωστόσο, η πορεία της διευθέτησης του προβλήματος αυτού θα εξαρτηθεί και από τη στάση των τουρκικών εισαγγελικών αρχών το επόμενο διάστημα. Σε σχέση με τις παρεμβάσεις κυρίας Μέρκελ και του κύριου Πάιατ, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος μπορώ να σας ενημερώσω αρμοδίως. Μπορώ μόνο να σας πω ότι εξ όσων γνωρίζουμε, η Γερμανίδα καγκελάριος έθεσε το θέμα της κράτησης των δύο Ελληνών στρατιωτικών στο τηλεφώνημα που είχε με τον κύριο Ερντογάν. Παρακαλώ. Επειδή λέτε ότι το θέμα είναι διμερές, έχουμε μπροστά μας μια σύνοδο κορυφής. Θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της άλλης πλευράς, εάν εμείς το θέσουμε στη σύνοδο κορυφής. Σας είπα ότι μέχρι στιγμής η ελληνική πλευρά θεωρεί το θέμα διμερές, ωστόσο δεν αποκλείεται, εφόσον η τουρκική πλευρά δεν θελήσει να διευθετήσει το ζήτημα το δυνατόν συντομότερα, από τη δική μας πλευρά να αλλάξουμε και την τακτική. Ωστόσο, μέχρι στιγμής συνεχίζουμε να θεωρούμε το θέμα διμερές που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία. Παρακαλώ, κύριε Γαλογεροπούλου. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τα τελευταία 24 ώρα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μία διαρροή ότι μπορεί να αποχωρήσουν από την Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής στην περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτά κάποια δικά τους αιτήματα. Θα ήθελα το πολιτικό σας σχόλιο για μία τέτοια ενέργεια. Θα σχολιάσω μια τέτοια ενέργεια εφόσον γίνει. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία από την αρχή που είδε το φως της δημοσιότητας αυτή η υπόθεση και από την αρχή που έγινε η διαβίβαση της δικογραφίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μας κάνει να θεωρούμε ότι δεν θέλει τη διαλεύκανση της υπόθεσης αλλά αντιθέτως επιδιώκει με κάθε μέσο την συγκάλυψή της. Θεωρώ ότι μια τέτοια κίνηση θα επιβεβαιώσει την αρχική εκτίμηση που κάναμε σε σχέση με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, όπως έχει προκύψει και από τις επίσημες ενημερώσεις που έχουν υπάρξει, θα καλέσει τους 10 εμπλεκόμενους, φερόμενους ως εμπλεκόμενους να καταθέσουν και από εκεί και πέρα θα απαντήσει στα νομικά ζητήματα που έχουν τεθεί ενώπιόν της σε σχέση με την αρμοδιότητα τη δική της ή της τακτικής δικαιοσύνης για την διενέργεια των υπολοιπόμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Παρακαλώ, κυρία Καντώνα. Πολιτικές πρωτοβουλίες, κύριε εκπρόσωπε, που παίρνει η κυβέρνηση για το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, περιλαμβάνεται και ενδεχόμενο τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού στον κύριο Ερντογάν ή η κυβέρνηση θεωρεί ότι ακόμα δεν είναι η σωστή στιγμή, η σωστή συγκυρία? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θεωρούμε ότι θα συνεχιστούν όλες οι απαραίτητες διπλωματικές και πολιτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη σύντομη διευθέτηση του ζητήματος. Παρακαλώ, κύριε Πιπίνη. Για το ίδιο θέμα, για το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, εάν γνωρίζετε να μας πείτε εκτός από την κυρία Μέρκελ, από ποιες άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχει ζητήσει η κυβέρνησή σας να μεσολαβήσει τον Ερντογάν? Και επιπλέον, όπως σας είπα προηγουμένως, θεωρούμε το θέμα διμερές, επομένως δεν έχουμε ζητήσει από κανέναν να μεσολαβήσει τον Ερντογάν. Και επιπλέον, εάν γνωρίζετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, πώς έθεσε το ζήτημα η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή ζήτησε να παρέμβουν για να αφαιθούν ελεύθεροι δύο όμηροι ή ζήτησε να παρέμβουν για ένα σύνηθες περιστατικό? Σας είπα ότι δεν ζητήσαμε καμία παρέμβαση. Θεωρούμε το θέμα διμερές. Παρακαλώ. Κυρία. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, η ελληνική κυβέρνηση τι περιμένει από την επίσκεψη του Κοτζιά
στα Σκόπια και όταν λέτε μια αναθεώρηση του συντάγματος, τι ακριβώς είναι αυτό? Αφορά μόνο το όνομα ή αφορά και κάποια άρθρα όπως έχουμε διαβάσει εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Και μια δεύτερη ερώτηση, ο κύριος Θεοδωράκης την προηγούμενη εβδομάδα μετά την συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα είπε ότι η κυβέρνηση θα φέρει την πρόταση μετά το Πάσχα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένετε λύση μέχρι τότε? Ευχαριστώ. Ακούστε, δεν πρόκειται να κάνω αυτή τη στιγμή σχολιασμό επί των ζητημάτων που αφορούν μια ενεξελίξη διαπραγμάτευση. Είπα και εισαγωγικά ότι το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει τις βασικές θέσεις με τις οποίες η ελληνική πλευρά έχει προσέλθει στην σχετική διαπραγμάτευση, δηλαδή την ανάγκη για εξεύρεση λύσης στη βάση μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας με σύνθετη ονομασία που θα ισχύει έργα όμνες, δηλαδή έναντι όλων και για όλες τις χρήσεις, πράγμα το οποίο προϋποθέτει και σχετική συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει και μια συζήτηση που αφορά τα ζητήματα του αλυτρωτισμού και του αν και κατά πόσο θα μπορούσαν σχετικές διατάξεις του συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας να θεωρηθεί ότι εμπεριέχουν ακριβώς τέτοιου τύπου αλυτρωτικές βλέψεις. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί θέμα συζήτησης και αναμένουμε και τις πολιτικές τοποθετήσεις αλλά και τις νομικές τοποθετήσεις των γειτόνων μας σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα που όμως σας ξαναλέω ότι αποτελεί μέρος της τεχνικής διαπραγμάτευσης η οποία διεξάγεται. Τώρα σε ό,τι αφορά το τι αναμένουμε, αναμένουμε να συντελεστούν βήματα προόδου, αναμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της κυβέρνησης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και ευελπιστούμε ότι θα επιτύχουμε την εξεύρεση κοινού εδάφους μέσα στις επόμενες συναντήσεις. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και από την άλλη πλευρά. Από αυτού. Παρακαλώ. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν ο κυβερνητικός εταίρος, κ. Καμένος, έχει λάβει γνώση του σχεδίου συμφώνου της ελληνικής πλευράς και αν έχει κάποιες παρατηρήσεις από αυτού. Ο κύριος Καμένος ενημερώνεται για την πορεία και τις εξελίξεις στην διαπραγμάτευση. Έχει εκφράσει μια πολιτική θέση η οποία είναι γνωστή, ωστόσο θα συνιστούσα να αναμένουμε μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία για να ακούσουμε τις τοποθετήσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία, εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να ζητήσει την ψήφισή της στη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών και αν είναι σε ποια νομική βάση? Εφόσον υπάρξει συμφωνία, η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει στον χρόνο που απαιτείται τον τρόπο με τον οποίο θα κατατεθεί η συμφωνία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε ενημερωθεί σχετικά με το περιστατικό που είχαμε πάλι στον Εύρο με πυροβολισμούς και πόσο σοβαρό είναι αυτό που συνέβη εκεί. Ο πυροβολισμός, εξ όσων γνωρίζω, αφορά μια ενέργεια των τουρκικών αρχών, την οποία δεν σχολιάζουμε. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω αφενός για τα Σκόπια, εάν υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση πριν τη μετάβαση του κύριου Κοτζιά να ενημερώσει για την πρόταση που έχει καταθέσει τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, ένα. Και δεύτερον, εάν η συνάντηση του Πρωθυπουργού το απόγευμα με τον κύριο Καμένο θα περιστραφεί μόνο γύρω από το θέμα των δύο κρατουμένων ή θα τεθούν γενικότερα θέματα που έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις του κύριου Καμένου με την συνέχεια στην κυβερνητική πορεία κτλ. Αυτό που μπορώ να σας πω σε σχέση με την απογευματινή συνάντηση είναι ότι οι σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον κύριο Καμένο είναι άριστες, επομένως δεν χρειάζεται να τεθεί κανένα απολύτως θέμα που να αφορά την συνεργασία των δύο κομμάτων στο πλαίσιο της κυβέρνησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση που θέλετε να μου επαναλάβετε το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Τα πολιτικά κόμματα, ναι, βεβαίως. Τα πολιτικά κόμματα έχουν ενημερωθεί για τις θέσεις με τις οποίες έχουμε προσέλθει στη διαπραγμάτευση. Τίποτα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με την ενημέρωση που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός στις σχετικές συνομιλίες του με τους πολιτικούς αρχηγούς. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, γιατί? Κυρία Καλογεροπούλου, δεν έχετε ρωτήσει. Ναι, αλλά δεν ήμουν αδιαφορές. Εντάξει.
Πείτε μου, κύριε Κατσίνα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Νομίζω ότι υπάρχει μια αλλαγή πλεύση από την πλευρά σας. Μιλάτε ότι το πρόβλημα με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς είναι διμερές. Οπότε, τι νόημα είχε το προηγούμενο διάστημα να μας ανακοινώνεται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει με τον κύριο Γκουτιέρες, ότι ο κύριος Καμένος θα ζητήσει τη διαμεσολάβηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Και στην τελική, η παρέμβαση της κυρίας Μέρκελ έγινε αυθαίρετα, δεν της είπε κάποιος από την ελληνική κυβέρνηση ότι ζητούμε τη διαμεσολάβησή σας? Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή πλεύση, κύριε Κατσίγιανε. Από την αρχή θεωρούσαμε το συγκεκριμένο ζήτημα διμερές. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι ενημερώσαμε Ευρωπαίους εταίρους και διεθνείς οργανισμούς ήταν κάτι το οποίο οφείλαμε να κάνουμε. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος να ζητήσουμε καμία παρέμβαση. Βρισκόμαστε σε μια. Κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να επιληθεί το ζήτημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και θεωρούμε ότι αυτός είναι και ο ασφαλέστερος και επιτυχέστερος δρόμος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση την οποία ζήτησε η κυρία Μέρκελ για το ζήτημα από τον κύριο Ερντογάν, η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε γνώση αυτού. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, συμπληρώνονται 20 μέρες από την σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Στο διάστημα αυτό, σήμερα συναντώνται ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για πρώτη φορά, τουλάχιστον είναι η πρώτη δημόσια συνάντηση που γνωρίζουμε για το θέμα αυτό. Υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα που επιβάλλουν αυτή τη συνάντηση? Όχι, κυρία Αντωνίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχουν συναντηθεί αρκετές φορές τις τελευταίες αυτές 20 μέρες. Και έχουν συζητήσει για μια σειρά από ζητήματα. Εξάλλου βρίσκονται σε σταθερή επικοινωνία, σχεδόν καθημερινή θα μπορούσε να πει κανείς. Ωστόσο, νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση, εξαιτίας του γεγονότος ότι πλέον έχει παρέλθει αυτό το 20ήμερο το οποίο αναφέρατε, είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί θα συζητηθούν και οι επόμενες πρωτοβουλίες τις οποίες θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Οι σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον κύριο Καμένο, όπως είπατε, μπορεί να είναι εξαιρετικές. Με βάση όμως τις δηλώσεις που έχουν κάνει οι βουλευτές των δύο κομμάτων, δεν φαίνεται να υπάρχει το ίδιο κλίμα ανάμεσα στους βουλευτές. Θα συζητηθεί το θέμα και τι πρωτοβουλίες αναμένεται να πάρουν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο κύριος Καμένος προκειμένου να πέσουν οι τόνοι? Και θα ήθελα και κάτι άλλο. Υπήρξε χθες μία παρέμβαση των παμακεδονικών σωματείων για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αν προχωρήσει η συμφωνία κτλ., που στην πραγματικότητα απειλούσαν τους βουλευτές ότι αν προχωρήσουν σε μία τέτοια ενέργεια θα υπάρχουν μία σειρά από αποτελέσματα βάσει του συντάγματος έτσι όπως το ερμηνεύουν αυτοί. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων και των βουλευτών, των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, αν και δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος για να σας απαντήσω σε σχέση με αυτό, μπορώ να σας πω ότι όταν δύο πολιτικά κόμματα έχουν διαφορετικές πολιτικές καταβολές, διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις, είναι προφανές ότι θα υπάρχει και ζωντανός διάλογος και διαφωνίες και διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες σκοπεύεται η πραγματικότητα. Δεν το θεωρούμε καθόλου αρνητικό, το θεωρούμε και θεμητό και εύλογο, αρκεί η συζήτηση, ο διάλογος, ο πολιτικός, η ανταλλαγή απόψεων να γίνεται σε ένα κλίμα που δεν θα δημιουργεί εντυπώσεις. Επομένως, νομίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο κύριος Καμένος δεν έχουν να συζητήσουν και πάρα πολλά επί αυτού, παρά μόνο να χαιρετήσουν τους ευσεβείς πόθους μερίδας του τύπου, αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρήκε τον νέο λόγο για τον οποίο θα προκηρυχθούν κατά την άποψή τους πρόωρες εκλογές, καθώς πλέον το αφήγημα περί κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας, όπως ομολόγησε και ο κύριος Μητσοτάκης στην επίσκεψη που κάνει αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, στο Ντουμπάι. Στο Κατάρ. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης και μάλλον αυτό διαψεύδει και όλα τα καταστροφολογικά και κινδυνολογικά σενάρια τα οποία ο ίδιος διακινούσε καθ' όλη τη διάρκεια του 2017. Νομίζω ότι θα υπάρξουν στο
αμέσως επόμενο διάστημα και άλλοι λόγοι για τους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης θα προβλέψει την κατάρρευση της ελληνικής κυβέρνησης ή της συμμαχίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Ωστόσο, νομίζω ότι πλέον μοιάζει σαν τους διάφορους εσχατολόγους ιεροκήρυκες των ΗΠΑ, οι οποίοι που συνήθως συναντάμε στις ΗΠΑ, οι οποίοι προβλέπουν το τέλος του κόσμου κάθε 15 μέρες και στο τέλος οδηγούνται σε καταδικαστές βεβαίως, αλλά ομαδικές αυτοκτονίες. Σε ό,τι αφορά... μου κάνετε, έχετε την τάση σήμερα να μου κάνετε διπλές ερωτήσεις όλοι. Νομίζω ότι είναι μια απολύτως καταδικαστέα και απαράδεκτη πολιτική τοποθέτηση. Μάλλον το πολιτική είναι καταχρηστικό. Μια τοποθέτηση που εμπεριέχει απειλές εναντίον βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι πλήρως ανάξια πολιτικού σχολιασμού και εκτιμώ ότι είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να επιληφθεί η ποινική δικαιοσύνη. Παρακαλώ, κύριε Μουτζάνη. Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης έδωσε μια συνέντευξη τύπου που λέει ότι έχει εκπονηθεί μια ολόκληρη σκευωρία εναντίον του και από τον κύριο Πολάκη αλλά και από τη διοίκηση του Κελπνό. Το έχετε υπόψη σας, για να μην μακρηγορώ, εάν το έχετε υπόψη σας και αν υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό, στο βαθμό που σας αφορά. Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης βρίσκεται προφανώς σε δεινή θέση. Έχει κατεδαφιστεί πλήρως και ολοκληρωτικά η τοποθέτησή του περί σκευωρίας που τον εμπλέκει στην υπόθεση της Νοβάρτης και γι' αυτό το λόγο επιλέγει να λέει διάφορα ακατάληπτα εναντίον του κυρίου Πολάκη ή άλλων υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία έχουν απαντηθεί στο παρελθόν, όσα βεβαίως ήταν δυνατόν να απαντηθούν, διότι κινούνται στη σφαίρα του ορθού λόγου, πράγμα το οποίο δεν συνηθίζει να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορούμε να τον παραδώσουμε στην χλέβη των Ελλήνων πολιτών που παρακολουθούν τα συγκεκριμένα παραλυρήματά του στη δημόσια σφαίρα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, η διερεύνηση της υπόθεσης Νοβάρτης έφερε ξανά στο προσκήνιο το θέμα της συνταγματικής αλλαγής, ειδικά για την διατάξη περί ευθύνης υπουργών. Εχθές ο κύριος Αλεβιζάτος, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραβαλής, παρουσίασε μια πρόταση που φαίνεται να συγκεντρώνει τη συνένεση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάποιο σχόλιο επ' αυτού και κάποιο σχόλιο για το ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση? Κοιτάξτε τώρα, κύριε Κλαβδιανέ, αν θεωρείτε θετικό ότι η πρόταση του κυρίου Αλεβιζάτου συγκεντρώνει τη συνένεση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, εγώ θα είμαι αναγκασμένος να διαφωνήσω μαζί σας. Κοιτάξτε, ο κύριος Αλεβιζάτος γενικώς έχει κάνει διάφορες προτάσεις οι οποίες κινούνται στο πλαίσιο μιας τεχνοκρατικής και απολύτικης ιδεολογίας, την οποία ο ίδιος τα τελευταία χρόνια προσβεύει. Από τη δική μας μεριά έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης, οι οποίες στην πραγματικότητα στοχεύουν και στην ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων και στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και στην αποτελεσματικότερη προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών. Το πλαίσιο αυτής της πρότασης είναι γνωστό ήδη από το καλοκαίρι του 2016 και η κυβέρνηση μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος σκοπεύει να προχωρήσει και στις απαραίτητες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για να εκκινήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Παρακαλώ. Κατά την τελετή εγγενείων της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική Ελλάδα, χαρακτήρισε το έργο εμβληματικό και στρατηγικής σημασίας. Κατά την τοποθέτηση του, μάλιστα, είπε ότι το πρόγραμμα που συνολικός προϋπολογισμός του αγγίζει τα 245 εκατομμύρια ευρώ γίνεται με συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο αργότερα, χθες όμως, μέσω Twitter, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός ότι αποσιωπήθηκε η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελε το σχόλιο σας. Τι να σας πω, απαντήσατε στην ερώτησή σας μόνοι σας. Ο Πρωθυπουργός τη χθεσινή του ομιλία τόνισε την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χρηματοδότηση του έργου με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, αναγνωρίζοντας ακριβώς τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ολοκλήρωσή του. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Σχοινάς ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο προσεκτικότερος και να διαβάζει τις ομιλίες τις οποίες στη συνέχεια σχολιάζει και μάλιστα μέσω Twitter. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη.
Λέτε ότι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζει εμέσως την τροχιά ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται η οικονομία. Μιλάτε για τους δείκτες που φανερώνουν αυτό. Αλλά την ίδια ώρα έχουμε τον κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, σε κάθε ευκαιρία, με κάθε ευκαιρία, να θέτει το θέμα της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια. Αν είναι καθαρή, αν χρειάζεται μαξιλαράκι, αν χρειάζεται. Μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο κεντρικός τραπεζίτης μιας χώρας, η οποία παλεύει να βγει από τα μνημόνια, από την σκληρή εποπτεία, μπορεί να έχει διαφορετική θέση. Κοιτάξτε, οι αρμοδιότητες του κεντρικού τραπεζίτη ορίζονται με σαφήνεια από το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο είναι και τροποποιημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στα ζητήματα της γενικής πολιτικής, όπως είναι η έξοδος της χώρας ή μάλλον η όρη εξόδου της χώρας από το τρίτο πρόγραμμα, η Τράπεζα της Ελλάδος και ο διοικητής της βεβαίως έχουν δικαίωμα να λένε τη γνώμη τους, αλλά προσοχή, τη γνώμη τους. Δεν έχουν δικαίωμα να προχωρούν σε παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αναγνωστούν ως παρεμβάσεις πολιτικού χαρακτήρα. Και ο κύριος Στουρνάρας νομίζω ότι θα πρέπει να λάβει αυτήν την επισήμανση πολύ σοβαρά υπόψη του στο μέλλον. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα ένα σχόλιο της κυβέρνησης για την κίνηση του Μητροπολίτη Γιαλίας του Αμβρόσιου να στείλει επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης με την οποία τον εγκαλεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, για το γεγονός ότι ζήτησε τα πρακτικά της δίκης για να ενημερωθεί για την απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά θα ήθελα να σχολιάσετε και την αφωνία επί της ουσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και για όσα είπε ο εν λόγω ιεράρχης. Θα ήταν προτιμότερο ο κύριος Ιεράρχης να εγκαλέσει τον εαυτό του για όσα είπε εναντίον μιας κατηγορίας Ελλήνων πολιτών. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Okay, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παρακολουθήσαμε την ενημέρωση.